Γεια σας και πάλι από το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο μικρό αυτό βίντεο θα μιλήσουμε λίγο για τα διαγράμματα διασποράς και πώς μπορούμε να τα κατασκευάσουμε με το Octave ή και με το MATLAB αν θέλετε. Απλά θέλω να σας θυμίσω κάτι που πολλές φορές έχουμε πει στο μάθημα, ότι τα διαγράμματα αυτά είναι πάρα πολύ βασικά και θα πρέπει να ξεκινάτε πάντοτε την ανάλυση δεδομένων δύο μεταβλητών ξεκινώντας από ένα διάγραμμα διασποράς, πριν πάτε σε οποιαδήποτε άλλη παρακάτω μεθοδολογία. Δεν θα μείνουμε τόσο πολύ όμως βέβαια σε αυτό το κομμάτι με την στατιστική σημασία και την γενικότερη χρησιμότητά τους. Στο σημερινό αυτό βίντεο θα δούμε περισσότερο πώς μπορούμε να τα κατασκευάσουμε και να μορφοποιήσουμε τέτοια διαγράμματα διασποράς. Ένα τέτοιο απλό είναι και τούτο εδώ που βλέπετε στην οθόνη σας. Λοιπόν, πάμε πάλι στο Octave. Ας ανοίξουμε το πρώτο παράδειγμά μας. Αυτό εδώ. Λοιπόν, ας το εκτελέσουμε για να δούμε λίγο για τι πράγμα μιλάμε και τι πρέπει να περιμένουμε. Το διάγραμμα διασποράς είναι τούτο εδώ, δεν είναι τίποτα άλλο κυρίες και κύριοι παρά μια σημειακή απεικόνιση των δεδομένων που έχουμε πάνω σε ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένος. Κατά προεπιλογή τα διαγράμματα αυτά, τα σημεία σε αυτά τα διαγράμματα απεικονίζονται με πολύ μικρούς ανοιχτούς κύκλους. Θα δούμε στη συνέχεια πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την προεπιλογή και πώς μπορούμε να μορφοποιήσουμε αυτά τα διαγράμματα. Λοιπόν, για να δείξουμε λίγο μερικά στοιχεία από τις εντολές που έχουμε κάνει, που έχουμε εκτελέσει. Λοιπόν, η γραμμή 1 είναι πολύ συνηθισμένη μας γραμμή καθαρισμού, το clear. Στις περισσότερες των περιπτώσεων σας το ξαναλέω ότι δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται απαραίτητα, αλλά όταν αυτό που κάνουμε είναι μέρος ενός μεγαλύτερου προγράμματος και ενός μιας μεγαλύτερης έτσι, αλληλουχίας εντολών, καλό είναι να θυμόμαστε ότι κάποιος καθαρισμός στη μνήμη του υπολογιστή μπορεί να είναι απαραίτητος. Θα χρησιμοποιήσουμε για τα διαγράμματα τυχαίους αριθμούς, τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι του αυτού του βίντεο. Οπότε με την εντολή 2 δίνουμε την αρχικοποίηση της γεννήτριας ψευδοτυχαίων αριθμών. Να σας θυμίσω μονάχα ότι στο Octave αυτή η γεννήτρια είναι ξεχωριστή για κάθε κατανομή που παίρνουμε, όπως εδώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα πάρουμε τυχαίους αριθμούς από την τυπική κανονική κατανομή. Οπότε χρησιμοποιούμε την επιλογή SID, δίνοντας έναν αριθμό, εδώ το 1, μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλο, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε σε περισσότερες λεπτομέρειες αυτό εδώ το κομμάτι. Καλούμε λοιπόν τη συνάρτηση RAND-N που μας δίνει τυχαίους αριθμούς με την επιλογή SID 1. Ο σπόρος, η γεννήτρια δηλαδή, τίθεται στο 1. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που εκτελούμε το πρόγραμμα θα πάρουμε την ίδια αλληλουχία από τυχαίους αριθμούς, έτσι κατά βάση να πάρουμε και το ίδιο γράφημα. Στις γραμμές 4 και 5 χρησιμοποιούμε λοιπόν την κλίση της συνάρτησης RAND-N για να πάρουμε 50 τυχαίους αριθμούς σε ένα διάνυσμα μιας στήλης, όπως είναι τούτο εδώ για το Χ και όπως είναι τούτο εδώ για το Ψ. Και στη συνέχεια το όλο ζουμί και η όλη ιστορία σε αυτό που θέλω να σας πω είναι εδώ στη γραμμή 7, όπου καλούμε την συνάρτηση και τη διαδικασία scatter πάνω στο Χ και στο Ψ, έτσι ώστε να πάρουμε το διάγραμμα που θέλουμε. Πριν σας εξηγήσω λίγο τι κάνει αυτό το 6 και το B, ας το δούμε έτσι απλά. Σας το ξαναλέω ότι αν έχουμε ένα διάνυσμα τιμών για το Χ και ένα διάνυσμα τιμών για το Ψ, ο πιο απλός και ο πιο εύκολος τρόπος για να πάρουμε το διάγραμμα διασποράς είναι να καλέσουμε τη συνάρτηση scatter. Θα πάρουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Το ίδιο με πριν, όπως έχετε καταλάβει. Απλά θέλω να σας πω λίγο το εξής τώρα σε αυτές εδώ τις επιλογές. Με το 6 δηλώνουμε πόσο μεγάλο θέλουμε να είναι το μέγεθος αυτών των σημείων. 6 είναι η προεπιλογή, μπορούμε να το μεγαλώσουμε 9, 10, 20 για να πάρουμε κάτι μεγαλύτερο. Ή να το μικρύνουμε στο 5, στο 4, στο 1 κτλ. Για να πάρουμε πιο μικρά σημεία. Η επόμενη επιλογή που εδώ έχω βάλει με το γράμμα B, μέσα σε εισαγωγικά, δεν είναι τίποτα άλλο, κυρίες και κύριοι, παρά το χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι οι κύκλοι θα χρωματιστούν με το χρώμα μπλε. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο καλά είναι αυτό ορατό στην οθόνη σας. Μπορούμε ακόμα περισσότερο καλό να το δούμε αν εδώ προσθέσουμε μία ακόμα επιλογή, το Field, που σημαίνει ότι τα σημεία αυτά, μιας και θα ζωγραφιστούν με ένα κυκλάκι, με ένα κύκλο, το Field σημαίνει ότι θα εμφανιστεί όχι μόνο η περιφέρεια, αλλά όλος ο κυκλικός δίσκος, και τώρα μπορείτε να το δείτε καλύτερα εδώ.
Αυτό λοιπόν είναι ένα τυπικό διάγραμμα διασποράς, αν το θέλετε. Σας ξαναεπιθυμίζω ότι αν εδώ δεν δώσετε το field, αυτοί εδώ οι κύκλοι θα εμφανιστούν μόνο ως... Συγγνώμη, δεν το τρέξαμε καλά. Εδώ. Χωρίς το field, θα σας το ξαναλέω, θα εμφανιστούν μονάχα η περιφέρεια του κύκλου και όχι ο κύκλος. Απ' την άλλη μεριά, μπορείτε να αλλάξετε αυτό εδώ το 6 σε 12, το κάνετε αρκετά μεγαλύτερο δηλαδή. Θα πάρετε ένα διάγραμμα που έχει μεγαλύτερους κύκλους. Αν κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό. Το ζωτικό σημείο στην υπόθεση, κυρίες και κύριοι, να θυμάστε ότι με την εντολή scatter μπορούμε εύκολα και γρήγορα να πάρουμε ένα διάγραμμα διασποράς. Θα δείξουμε τώρα λίγο περισσότερα πράγματα σχετικά με τα διαγράμματα διασποράς στο επόμενο παράδειγμα μας, αυτό εδώ, στο παράδειγμα 2, μισό λεπτό, το ανοίξαμε, είναι τούτο εδώ. Σε αυτό το διάγραμμα, κυρίες και κύριοι, βλέπετε ότι κατά βάση έχουμε αντικαταστήσει την εντολή scatter που είχαμε δει εδώ στη γραμμή 7, εντάξει, με την εντολή plot. Τα υπόλοιπα παραμένουν ίδια. Αυτό που θέλω να σας πω με λίγα λόγια σε αυτό το παράδειγμα είναι το εξής απλό, ότι η επιλογή, όπως τη βλέπετε εδώ με το μικρό όμικρο, με το μικρό O, στην εντολή plot θα μας δώσει το ίδιο αποτέλεσμα, να το αποτέλεσμα εδώ, που είχαμε και με την εντολή scatter. Με λίγα λόγια, είναι κάτι που προηγουμένως είχαμε δείξει σε ένα άλλο βίντεο σχετικά με τις γραμμές. Αντί στην εντολή plot εδώ να βάλουμε την επιλογή lines, να σχηματιστούν κάποιες γραμμές δηλαδή που ενώνουν τα σημεία, μπορούμε είτε βάζοντας εδώ το όμικρον, είτε βάζοντας, αν θέλετε, την τελεία. Αυτές οι δύο επιλογές θα μας δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα, ένα διάγραμμα διασποράς. Με το όμικρον παίρνουμε κύκλους, με την τελεία παίρνουμε κυκλικούς δίσκους, δηλαδή χρωματίζεται και το εσωτερικό μέρος της κυκλικής επιφάνειας. Ανάλογα με αυτό που επιθυμούμε, μπορούμε να διαλέξουμε ή τη μία επιλογή ή την άλλη. Εδώ θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό που είδαμε πριν. Με αυτούς τους δύο απλούς τρόπους δηλαδή, είτε με την εντολή scatter, όπου εκεί δεν χρειάζεται να δώσουμε την επιλογή σημείου γιατί είναι προεπιλογή, ή στο plot να δώσουμε την επιλογή σημείου με το όμικρον ή την τελεία που σημαίνει κύκλος ή κυκλικός δίσκος, πάλι μπορούμε να πάρουμε ένα διάγραμμα διασποράς. Προς το παρόν, και στο προηγούμενο παράδειγμα και στο επόμενο, όπως και σε αυτό που κάνουμε τώρα εδώ, θα το ξαναγυρίσουμε αυτό στο 6, είτε σε τούτο εδώ, αγνοήστε λίγο τις εντολές print εδώ πέρα που έχουμε στο τέλος του προγράμματος. Προφανώς, όπως θυμάστε και από άλλες περιπτώσεις, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να εκτυπώνουν να στέλνουν σε ένα αρχείο το περιεχόμενο του γραφήματος, το γράφημα με λίγα λόγια, είτε σε μορφή EPS είτε σε μορφή PNG ή οποιαδήποτε άλλη μορφή. Και με την επιλογή 372 που χρησιμοποιούμε εδώ, μπορούμε να επέμβουμε όσον αφορά την ανάλυση και το μέγεθος του γραφήματος. Αυτά θα τα δούμε αργότερα σε κάποιο άλλο μάθημα, όταν θα μιλήσουμε για την εισαγωγή γραφημάτων μέσα σε αρχεία που κάνουμε για εργασίες, παρουσιάσεις, είτε με το LaTeX είτε με οτιδήποτε άλλο κτλ. Τώρα στο επόμενο παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, στο παράδειγμα 3, θα δείξουμε κάποιες επεμβάσεις πάνω στη μορφή που θέλουμε να έχουμε σε αυτά τα διαγράμματα διασποράς. Ας δούμε λίγο τι μας δίνει το παράδειγμα 3 και να το εξηγήσουμε. Σε σχέση με αυτά που έχουμε δει προηγουμένως, εδώ παρατηρούμε τώρα το εξής. Καταρχήν έχει αλλάξει το σχήμα και ο χρωματισμός των σημείων. Βλέπετε ότι εδώ παίρνουμε αυτούς τους μικρούς ρόμβους, που στη διάλεκτο του Octave ή του MATLAB αυτά λέγονται diamonds, διαμάντια. Είναι πράσινα πια, έχουν αλλάξει το χρώμα τους. Και επίσης έχουν αλλάξει εδώ και η μορφοποίηση των τίτλων όσον αφορά το μέγεθος της γραμματοσειράς ή το στυλ τους. Βλέπετε για παράδειγμα ότι είναι πιο έντονα τα γράμματα κτλ. Για να τα δούμε όλα αυτά εδώ πέρα τι σημαίνουν ένα-ένα. Λοιπόν, μέχρι εδώ νομίζω ότι μέχρι τη γραμμή 6 το έχουμε εξηγήσει. Καθαρίζουμε την μνήμη του υπολογιστή, αρχικοποιούμε τη μήτρα τυχαίων αριθμών μιας και θα χρησιμοποιήσουμε τέτοιους αριθμούς. Η αρχικοποίηση αυτή δεν είναι απαραίτητο να την κάνετε, απλά αν την κάνετε θα πάρετε τα ίδια αποτελέσματα κάθε φορά που θα τρέξετε το script, και επειδή δεν θέλουμε να συγκεντρωθούμε στο τι δεδομένα έχουμε αλλά πώς εμφανίζονται αυτά τα δεδομένα, καλό είναι να έχουμε τα ίδια δεδομένα κάθε φορά. Λοιπόν, προσέξτε τώρα αυτή τη μακριά εντολή νούμερο, στη γραμμή νούμερο 7, η οποία μας λέει ότι θα κάνουμε ένα διάγραμμα με το χ και το ψ, με τα διανύσματα τιμών που έχουμε, αλλά θα πάρουμε στο σχήμα αυτό, θα δώσουμε με το D
που σημαίνει, μάλλον το σχήμα με το οποίο θα αναπαρασταθούν συγγνώμη, τα δεδομένα, είναι το D, δηλαδή το Diamond, σημεία πάλι, δηλαδή παρόμοιο με το O που είχαμε δει στο προηγούμενο παράδειγμα. Τώρα, αυτά τα σημεία που θα είναι μικρά, μικρή ρόμβη, Diamonds δηλαδή, θα έχουν χρώμα green, αυτό το G εδώ που είναι η τιμή της επιλογής marker face color όπως τη βλέπετε εδώ, θα είναι το πράσινο χρώμα δηλαδή. Γύρω τους, το περίγραμμα δηλαδή αυτών των διαμαντιών, των ρόμβων, θα έχει χρώμα black, αυτό το κάπα σας θυμίζω ότι αναφέρεται στο μαύρο χρώμα. Αυτό το marker edge color σημαίνει πως είναι το περίγραμμα του σχήματος που θέλουμε. Και το μέγεθός τους θα είναι 8, το marker size θα είναι 8. Με λίγα λόγια, σας το ξαναεπενθυμίζω, θα κάνουμε διάγραμμα με το χ και το ψ, με στυλ διαγράμματος το D που σημαίνει μικρή ρόμβη ή diamonds, διαμάντια. Θα χρωματιστούν αυτά τα διαμάντια με πράσινο χρώμα, το περίγραμμά τους θα είναι μαύρο και το μέγεθός τους θα είναι το 8. Λίγο μεγαλύτερο δηλαδή, αν θέλετε, από ότι είναι το τυπικό χρώμα. Η γραμμή 8 μας λέει ότι θα τοποθετήσουμε γραμμές πλέγματος στο γράφημα. Η γραμμή 9 και 10 μας λέει πώς θα τοποθετήσουμε τις ετικέτες στους άξονες. Για παράδειγμα, εδώ θα γράψουμε απλά χ και ψ, x και y αν θέλετε. Το στυλ της γραμματοσειράς που έχουμε επιλέξει είναι να είναι bold, με λίγα λόγια να είναι έντονη η γραφή, και το μέγεθος να είναι το 18, σύμφωνα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις που έχουμε. Ενώ εδώ στις γραμμές 11 και 12 αλλάζουμε το μέγεθος και το στυλ επίσης της γραμματοσειράς στα υπόλοιπα στοιχεία του γραφήματος, όπως για παράδειγμα είναι οι αριθμοί που έχετε δει να μπαίνουν στους άξονες, στον οριζόντιο και κάθετο άξονα, στο χ και στο ψ, σαν επισημάνσεις, σαν τα λεγόμενα tick labels. Αυτή εδώ η εντολή 11 και 12 μπορεί, συγγνώμη, δύο εντολές μπορούν, αν θέλετε, να συγχωνευτούν σε μία, μπορούν, αν θέλουμε, να τις δώσουμε διαδοχικά όπως το κάνουμε εδώ. Όπως επίσης και εδώ στη γραμμή 13 να ορίσουμε τα όρια των αξώνων που έχουμε, το μείον 3 και 3 εδώ στην αρχή, τα πρώτα δύο στοιχεία σας θυμίζω ότι αναφέρονται στον οριζόντιο άξονα, τα δύο επόμενα στοιχεία αναφέρονται στο κάθετο άξονα. Εδώ και οι δύο μεταβλητές, επειδή προέρχονται από την ίδια κατανομή και έχουν γενικά παρόμοιο εύρος, έχουμε και παρόμοιο εύρος στους άξονες χ και ψ. Τούτες εδώ τις επιλογές θα τις δούμε και παρακάτω, αλλά δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να τις επεξηγήσουμε πάλι και πάλι, οπότε νομίζω ότι θα τις θυμάστε εύκολα. Συγκεντρωθείτε περισσότερο σε αυτή την μακριά γραμμή εδώ, την 7, την εντολή δηλαδή στη γραμμή νούμερο 7, η οποία μας λέει ότι θα κατασκευάσουμε ένα διάγραμμα διασποράς με τύπου D, δηλαδή με διαμάντια, με diamonds, τα οποία θα έχουν χρώμα πράσινο, το περίγραμμά τους θα είναι μαύρο, η γραμμή δηλαδή θα είναι μαύρη και το μέγεθός τους θα είναι 8. Το αποτέλεσμα μπορείτε να το δείτε και πάλι εδώ, είναι αυτό εδώ όπως το βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Λίγο διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Προφανώς σας το ξαναλέω, δεν είναι ανάγκη να ακολουθείτε τις οδηγίες που εγώ μόλις σας έδωσα εδώ ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα διαγράμματα διασποράς. Είναι κάποιες επιλογές, ανάλογα με αυτό που θέλουμε κάθε φορά να κάνουμε, επιλέγουμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις και τις κατάλληλες εντολές στο πρόγραμμά μας. Στο επόμενο γράφημα, κυρίες και κύριοι, θα δούμε λίγο πώς μπορούμε να αμορφοποιήσουμε αυτά εδώ τα σημεία υπό κάποιες συνθήκες. Με λίγα λόγια, πολλές φορές, ενώ έχουμε πολλά σημεία στο διάγραμμα διασποράς, θέλουμε κάποια να φαίνονται με έναν τρόπο και κάποια άλλα να φαίνονται με έναν άλλο τρόπο, με διαφορετικό δηλαδή. Στο παράδειγμα που θα δούμε εδώ, στο παράδειγμα νούμερο 4, θα εφαρμόσουμε τη μορφοποίηση χρώματος, θα αλλάξουμε δηλαδή το χρώμα της εμφάνισης των σημείων πάνω στο διάγραμμα διασποράς, ανάλογα με κάποια συνθήκη. Αν δείτε το αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος, εδώ θέλω να παρατηρήσετε ότι έχουμε χρώμα κόκκινο στα διαμάντια, στα σημεία δηλαδή τα οποία έχουν αρνητικές τιμές στο ψ, είναι κάτω εδώ από το ψ, ίσον 0 είναι στο κάτω μέρος, ενώ αυτά που είναι από πάνω έχουν τιμές, έχουν τιμές θετικές και φυσικά και το χρώμα τους είναι φυσικά διαφορετικό, είναι μπλε.
Δεν είναι απαραίτητο πάντοτε να το κάνετε αυτό εδώ το που σας λέω τώρα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι σε κάθε διάγραμμα διασποράς πρέπει να έχουμε διαφορετικό χρώμα ανάλογα με τις τιμές του ψη. Αν όμως κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό, δείτε λίγο πώς μπορούμε να το κάνουμε και μάλλον ένας από τους τρόπους που μπορούμε να το κάνουμε, γιατί υπάρχουν πολλοί. Λοιπόν, μέχρι εδώ νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Έχουμε ορίσει δηλαδή το μέγεθος του δείγματός μας που είναι το 50. Έχουμε πάρει 50 τιμές στο χ, 50 τιμές στο ψ. Και εδώ κοιτάξτε να δείτε τώρα τι κάνουμε. Στη γραμμή 7. Η γραμμή 7 θα ορίσει ένα διάνυσμα, το ψ, το οποίο περιέχει 50 τιμές, οι οποίες είναι είτε 1 είτε 2 και οι οποίες θα ορίσουν το χρώμα των σημείων. Το χρώμα, κυρίες και κύριοι, θυμάστε ότι στο διάγραμμα plot ή στο διάγραμμα scatter μπορεί να οριστεί εδώ ως τέταρτη επιλογή. Εδώ σας θυμίζω ότι στη γραμμή 9 κάνουμε διάγραμμα διασποράς με το χ και το ψ, το οποίο μέγεθος θα είναι 9. Το χρώμα τους θα είναι, ό,τι είναι το ΣΥ, θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποια συγκεκριμένη τιμή, όπως για παράδειγμα εδώ έχω βάλει το R που σημαίνει κόκκινο χρώμα. Όταν εδώ όμως δίνω ΣΥ που σημαίνει είναι ένα αριθμητικό διάνυσμα, 1, 2, 3 κτλ. Τα χρώματα αυτά ακολουθούν μια σειρά, όπως θυμάστε, από την παλέτα Jet. Το 1 είναι το κόκκινο, το 2 είναι το μπλε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και τι είναι το diamond, field είναι, σημαίνει ότι το diamond, τα σημεία αυτά εδώ πέρα θα είναι, θα έχουν το χρώμα τους είναι γεμισμένο. Θα εμφανίζουν δηλαδή όλη η επιφάνεια και όχι μόνο το περίγραμμά τους. Για κοιτάξτε τώρα λίγο, αυτό εδώ το C θα πάρει τιμές όπως είπαμε 1 και 2, ανάλογα με το τι έχουμε στο ψ. Αυτό που κάνουμε, κυρίες και κύριοι, είναι το εξής απλό πραγματάκι. Σας θυμίζω εδώ ότι αυτή εδώ η επιλογή, δηλαδή η One Staff 1, θα κατασκευάσει ένα διάνυσμα τιμών το οποίο αποτελείται από 50 θέσεις και παντού έχει μονάδα. Είναι δηλαδή ένας πίνακας 50 γραμμών και μια στήλη, η οποία έχει παντού τη μονάδα. Αν θέλετε μπορούμε εδώ να δούμε ένα απλό παράδειγμα, ας πούμε το Ones 5.1, είναι τούτο εδώ, συγγνώμη. Συγγνώμη. Λοιπόν. Τώρα, σε αυτό εδώ το διάνυσμα τιμών, όπως βλέπετε, προσθέτουμε αυτό εδώ, το ψ μικρότερο του μηδενός. Σας θυμίζω ότι όταν περικλείουμε μέσα σε παρενθέσεις αυτήν εδώ την παράσταση, σημαίνει ότι εκεί όπου το ψ έχει τιμή 0, είναι αληθής η τιμή δηλαδή, αληθές το αποτέλεσμα, τότε το αντίστοιχο διάνυσμα θα πάρει την τιμή 1. Διαφορετικά θα πάρει την τιμή 0. Με λίγα λόγια, εκεί όπου το ψ είναι αρνητικό, άρα αυτή η παράσταση είναι αληθής, η τιμή δεν θα είναι πια 1, αλλά σε αυτό το 1 που θα μας δώσει το once, θα προσθεθεί άλλη μια μονάδα που θα μας δώσει αυτή εδώ, η εκτέλεση αυτής εδώ της παράστασης. Με λίγα λόγια θα πάμε στο χρώμα 2. Το ψ θα πάρει την τιμή, σε αυτή τη θέση, την τιμή 2. Διαφορετικά θα μείνει στο 1. Αν θέλετε να δούμε λίγο αυτό εδώ είναι το διάγραμμα ψ, όπως βλέπετε, και αυτό εδώ είναι το διάγραμμα C. Αν το δούμε παρέα, δίπλα-δίπλα δηλαδή, κοιτάξτε λίγο, νομίζω θα καταλάβετε τώρα λίγο το εξής. Εδώ το ψ είναι αρνητικός αριθμός. Επομένως, το once, που λέει στην τιμή 1, έχει προσθεθεί άλλο 1 και έχει πάρει την τιμή 2. Εδώ που το ψ ήταν, το y ήταν θετικός, το αποτέλεσμα της παράστασης y, ψ, αν θέλετε, μικρότερο του μηδενός είναι ψευδές, οπότε το αποτέλεσμα είναι 0, οπότε 1 και 0 κάνει 1. Όπως και εδώ, όπως και εδώ, όπως και εδώ. Εδώ που είναι πάλι αρνητικό το ψ, θα πάρουμε μονάδα, οπότε 1 και 1 μας κάνει 2. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα διάνυσμα ψ, το οποίο έχει μια αλληλουχία από τιμές που αποτελούνται από το 2 και το 1, ανάλογα με αυτό που συμβαίνει στο ψ, στο y. Όταν λοιπόν θα καλέσουμε τη συνάρτηση scatter για το διάγραμμα διασποράς και στο χρώμα θα δώσουμε C, το οποίο είναι ένα διάνυσμα που έχει ίσο μέγεθος με το χ και το ψ, τότε, κυρίες και κύριοι, ανάλογα με την τιμή που έχει το διάνυσμα C, θα δώσουμε και το αντίστοιχο χρώμα. Αν λοιπόν θα δείτε λίγο το αποτέλεσμα και πάλι, παρατηρήστε ότι με μπλε χρώμα είναι εκείνα τα σημεία στα οποία η παράσταση ψ μικρότερο του μηδενός είναι τι πράγμα, ψευδής, δηλαδή το πρώτο χρώμα είναι το μπλε, στη συνέχεια το δεύτερο χρώμα, το χρώμα νούμερο 2, είναι το κόκκινο,
ή οποιοδήποτε άλλο έρχεται στη σειρά της παλέτας, έτσι ώστε να διαφοροποιήσουμε χρωματικά τα σημεία τα οποία έχουμε αναπαραστήσει σε αυτό το διάγραμμα διασποράς. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ εύκολο τώρα πια να καταλάβουμε ποιες τιμές είναι θετικές και ποιες είναι αρνητικές. Κυρίως, ξέρετε, αυτό μας ενδιαφέρει στις περιπτώσεις όπως είναι εδώ, με λίγα λόγια στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι θετικές ή αρνητικές τιμές είναι πολύ κοντά στο μηδέν και με το μάτι είναι έτσι κάποια φορά έτσι δύσκολο να το καταλάβουμε. Πολύ εύκολο, για παράδειγμα, να καταλάβει κανείς ότι τούτο εδώ η τιμή είναι θετική ή τούτο εδώ είναι αρνητική όσον αφορά το ψ και στις δύο περιπτώσεις. Το χ είναι άλλη ιστορία. Από την άλλη μεριά, είναι πολύ πιο δύσκολο να το καταλάβει και κυρίως αν έλειπαν αυτές εδώ οι γραμμές πλέγματος, εδώ σε αυτήν εδώ την περιοχή που είναι πολύ κοντά η μία τιμή με την άλλη. Μπορείτε σαν άσκηση να κάνετε λίγο το εξής, να χωρίσετε το καρτεσιανό αυτό σύστημα όχι σε δύο περιπτώσεις όπως έχω κάνει εγώ σε σχέση με το ψ, αλλά σε τέσσερις, στα τεταρτημόρια δηλαδή. Να πάρετε με λίγα λόγια και αυτό που συμβαίνει στο χ, έτσι ώστε να πετύχετε τέσσερις χρωματισμούς και όχι μόνο δύο, ανάλογα και με το ψ αν είναι θετικό ή αρνητικό και επίσης και με το χ αν είναι θετικό ή αρνητικό. Σύμφωνα με αυτά που έχουμε δείξει εδώ, με αυτό εδώ το τρίκ, τα πράγματα είναι σχετικά έτσι απλά και εύκολα. Τώρα από τις γραμμές 10 και κάτω νομίζω ότι τα έχουμε πει όσον αφορά τις ετικέτες και τη μορφοποίηση των αξώνων στο προηγούμενο παράδειγμα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον τώρα να δείξουμε στο παράδειγμα που ακολουθεί, στο παράδειγμα 5, είναι κάτι ανάλογο, δηλαδή ένας επίσης χρωματισμός υπό συνθήκη, αλλά όχι ανάλογα με την θετική ή αρνητική τιμή, αλλά ανάλογα με την εγκύτητα σε κάποιο σημείο. Στο παράδειγμα αυτό, ο χρωματισμός που πετυχαίνουμε είναι διαφορετικός ανάλογα με το αν τα σημεία έχουν όχι θετική ή αρνητική τιμή όπως είδαμε πριν, αλλά αν είναι κοντά στο σημείο 0,0, στην αρχή των αξώνων. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε για ένα οποιοδήποτε άλλο σημείο. Έχουμε χρωματίσει με λίγα λόγια σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, με μπλε χρώμα, τα σημεία εκείνα που πέφτουν μέσα στο μοναδιαίο κύκλο, αυτά δηλαδή που η απόστασή τους από εδώ, από το σημείο 0,0, είναι μικρότερο της μονάδος, ενώ τα εξωτερικά σημεία, αυτά που είναι δηλαδή έξω από το μοναδιαίο κύκλο, έχουν χρωματιστεί με το κόκκινο χρώμα. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Για κοιτάξτε λίγο τι κάνουμε εδώ. Μέχρι εδώ, μέχρι τη γραμμή 6, νομίζω ότι τα πράγματα είναι απλά και γνωστά. Κατασκευάζουμε δύο διανύσματα τιμών, δηλαδή 50 θέσεων με τυχαίους αριθμούς, αν και σας λέω ότι αυτή η είσοδος δεδομένων μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε άλλο, σημείο, δηλαδή μπορεί τα σημεία να μην είναι τυχαία, να προέρχονται από κάποια επεξεργασία δεδομένων, να τα έχετε πάρει από κάπου αλλού κτλ. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε τώρα κυρίες και κύριοι είναι το εξής. Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που είχαμε κάνει στο προηγούμενο παράδειγμα εδώ. Αν θυμάστε εδώ, είχαμε κατασκευάσει ένα πίνακα τιμών για το χρώμα, το C, στο οποίο σε ένα διάνυσμα με μονάδες προσθέσαμε μια τιμή υπό συνθήκη. Το ίδιο κάνουμε εδώ, μόνο που εδώ η συνθήκη είναι διαφορετική. Αντί να γράφουμε ψ μικρότερο του 0, γράψαμε D μεγαλύτερο του 1, που σημαίνει ότι θα πάμε στο χρώμα 2, θα προσθέσουμε άλλη μια μονάδα, δηλαδή στο διάνυσμα με τις μονάδες, αν ισχύει η παράσταση D μεγαλύτερο του 1. Τι είναι το D? Είναι αυτή εδώ η ποσότητα, δηλαδή οι τιμές του χ στο τετράγωνο συν ψ στο τετράγωνο, κάτι το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η απόσταση που έχει, η τετραγωνισμένη απόσταση που έχει ένα σημείο από την αρχή των αξώνων. Θέλω να σας θυμίσω το εξής, ότι αν μιλήσουμε για απόσταση από το σημείο 0,0, τότε δεν χρειάζεται εδώ να κάνουμε κάποια αφαίρεση, να γράψουμε κάποιο δέλτα χ. Αυτό που μας λείπει όμως για να είμαστε τυπικά σωστοί είναι η κλίση της συνάρτησης SQRT, αυτή εδώ δηλαδή. Είναι κάτι που έχω πολλές φορές έτσι παρατηρήσει ως πιθανό λάθος. Θέλω να σας πω ότι το παράδειγμα που θα δούμε εδώ τώρα δεν είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε δει, γιατί τα νούμερα είναι σχετικά μικρά, αλλά υπάρχουν ορισμένες κρίσιμες διαφορές. Για παράδειγμα, προσέξτε αυτή την κατάσταση εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, κοντά στο μείον 1 όσον αφορά το ψ δηλαδή, και δείτε τώρα τι γίνεται.
εάν την παραλείψουμε. Έχω επίτηδες αναφερθεί σε αυτό το σημείο, γιατί το έχω παρατηρήσει πολλές φορές ως πιθανό λάθος που μπορεί να συμβεί. Ξέρετε, υπάρχουν μερικά σημεία όπως είναι αυτά εδώ στην περιφέρεια, τα οποία στους δύο τύπους θα δώσουν λάθος. Έτσι κι αλλιώς θέλω να σας θυμίσω ότι απόσταση σημείου από το κέντρο απαιτεί τη χρήση της τετραγωνικής ρίζας, οπότε μην το παραλείψετε, όπως επίτηδες έχω κάνει εγώ σε αυτό εδώ το σημείο. Οι τιμές σας, το ξαναλέω, στο ότι είναι λίγο διαφορετικές, αλλά το λίγο διαφορετικές δεν μας κάνει να αποφύγουμε το λάθος. Κατανοητό, δεν σημαίνει πάλι δηλαδή λίγο λάθος και πολύ λάθος, είναι λάθος αν παραλείψουμε την τετραγωνική ρίζα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια άλλη πράξη εδώ, σας το ξαναλέω, επειδή από το χ και από το ψ αφαιρούμε το 0. Αν ήταν κάποιο άλλο σημείο που είχε κάποιες άλλες συντεταγμένες, προφανώς πρέπει να διορθώσετε τον τύπο αντίστοιχα. Να σας θυμίσω και πάλι μονάχα εδώ την προσοχή σας σε αυτό εδώ τον τελεστή, το τελεία ιστίν, τελεία καπελάκι, έτσι ώστε να υψωθούν στο τετράγωνο τα στοιχεία του διανύσματος και όχι το διάνυσμα. Από τη στιγμή λοιπόν που θα κατασκευάσουμε αυτό το διάνυσμα των αποστάσεων κάθε σημείου από το κέντρο, μπορούμε εφαρμόζοντας κάποια συνθήκη να μεταβάλουμε το διάνυσμα του χρωματισμού ανάλογα, έτσι ώστε να κατά την κλίση της διαδικασίας scatter να χρωματιστεί ανάλογα με τις τιμές που έχουμε στο διάνυσμα C. Εδώ όπως βλέπετε έχουμε αλλάξει το D σε S που σημαίνει square, δηλαδή θα είναι τετραγωνάκια, μικρά τετραγωνάκια τα σύμβολα των σημείων και όχι diamonds ή κύκλοι όπως έχουμε δει με το O σε άλλες περιπτώσεις, και το field μας λέει ότι θα χρωματιστεί όλη η περιοχή και όχι μόνο το περίγραμμα. Τα υπόλοιπα και πάλι νομίζω ότι σας είναι γνωστά, μπορούμε να ξαναδούμε το αποτέλεσμα εδώ. Σημεία τα οποία πέφτουν μέσα στον κύκλο όπως βλέπετε είναι μπλε, τα υπόλοιπα είναι κόκκινα. Προσέξτε, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να πάρουμε ένα κύκλο από ένα τετράγωνο. Καλή ώρα προσέξτε λίγο τούτα εδώ τα σημεία, τα οποία έχουν χ και ψ μικρότερο της μονάδος, αλλά είναι έξω από τον μοναδιαίο κύκλο. Δεν περνάει δηλαδή ο μοναδιαίος κύκλος από αυτά εδώ τα σημεία. Σημεία για παράδειγμα όπως είναι αυτό εδώ και αυτό εδώ έχουν πολύ παρόμοιες αποστάσεις, αλλά το ένα λίγο διαφοροποιείται σε σχέση με το άλλο. Τέτοιες διαφοροποιήσεις δεν είναι πάντοτε εύκολα αντιληπτές με το μάτι όσον αφορά την απόσταση από το κέντρο, και ενώ γι' αυτό ακριβώς εφαρμόζουμε αυτόν τον χρωματισμό, τη διαφοροποίηση στον χρωματισμό των σημείων, έτσι ώστε ανάλογα με αυτό που θέλουμε να δείξουμε να χρωματίσουμε διαφορετικά τα σημεία πάνω στο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων. Σας θυμίζω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις όταν τα σημεία τα οποία συλλέγουμε, τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε είναι ομοειδή, η διαφοροποίηση στο χρωματισμό δεν έχει νόημα και δεν την κάνουμε, όπως είδαμε στα πρώτα παραδείγματα. Σε μερικές περιπτώσεις όμως κάτι τέτοιο είναι πιθανό να χρειαστεί να το κάνουμε, και θα δούμε αργότερα τέτοια παραδείγματα. Αν χρειαστεί να το κάνετε, ένας από τους πολλούς τρόπους που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο είναι αυτός που σας έδειξα. Να εφαρμόσετε δηλαδή ένα διάνυσμα χρωματισμού ανάλογα με τη συνθήκη που θέλετε να πετύχετε. Στο τελευταίο παράδειγμα αυτού του βίντεο, κυρίες και κύριοι, θα δούμε ένα παράδειγμα πιο κοντά στην πραγματικότητα και στη χρησιμότητα που έχουν αυτά τα διαγράμματα διασποράς. Είναι τούτο εδώ, το οποίο κοιτάξτε να δείτε λίγο τι μας δείχνει και θα δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Στο διάγραμμα αυτό απεικονίζονται η σχέση που έχει το ποσοστό χρέος όσον αφορά το ΑΕΠ μιας χώρας σε σχέση με το ποσοστό του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, το deficit δηλαδή, πάλι ως ποσοστό επί του ΑΕΠ της χώρας. Έχω επιλέξει εδώ μερικές τυπικές χώρες από την Ευρωζώνη. Τη χώρα μας καλή ώρα που όπως βλέπετε είναι στον πάτο. Λοιπόν, σχετικά είναι όλα αυτά βέβαια. Και μερικές άλλες χώρες, κυρίως από τον Ευρωπαϊκό Νότο, όπως είναι η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Κύπρος, και μερικές και δύο από τις κύριες, τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Τα δεδομένα έχουν ληφθεί από το site της Eurostat και αφορούν για το έτος 2013 το ποσοστό του χρέους που έχει μια χώρα ως ποσοστό του ΑΕΠ, εδώ στον οριζόντιο άξονα. Λοιπόν, και στο κάθε το άξονα
είναι δεδομένα που αφορούν το ποσοστό του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ αυτής της χώρας. Αυτό που επίσης διαφοροποιεί αυτό το γράφημα σε σχέση με τα προηγούμενα που έχουμε δει, όπως βλέπετε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η απεικόνιση των σημείων, τώρα πια όχι με κάποιες κουκίδες κτλ., αλλά με κάποιο κείμενο. Το κείμενο που εδώ έχω τοποθετήσει εγώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας κωδικός από δύο χαρακτήρες που αναφέρεται στην κάθε χώρα. Με D για παράδειγμα είναι η Γερμανία, το Deutschland, και ενώ με EL είναι η Ελλάδα. Να σας θυμίσω ότι για τη Eurostat είμαστε EL και όχι GR ως γνωστόν. Λοιπόν, για κοιτάξτε λίγο τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό το trick. Πώς μπορούμε δηλαδή να τοποθετήσουμε κάποια λεκτικά ή κάποια αλφαρυθμητικά, κάποιο κείμενο δηλαδή, να αντικαταστήσουμε τις κουκίδες με κάποιο κείμενο. Και εδώ υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνει, να πετύχει κανείς κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε λίγο τι έχω κάνει εγώ εδώ. Προσοχή λοιπόν στη γραμμή, καταρχήν στη γραμμή νούμερο 3, η οποία δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να δημιουργήσει ένα κενό γράφημα. Το NA είναι το not available, το κενό αν θέλετε, ή το null, το οποίο με λίγα λόγια, αν κληθεί δύο φορές όπως εδώ, στον οριζόντιο άξονα θα βάλει το τίποτα, στον κάθετο άξονα το τίποτα, δεν είναι τίποτα άλλο. Αν δούμε λίγο αυτή την επιλογή εδώ και την εκτελέσουμε μόνη της με το F9, θα δημιουργηθεί απλώς ένα περίγραμμα γραφήματος κατά προεπιλογή στο 01, αυτά μπορούμε να τα αλλάξουμε στη συνέχεια, χωρίς τίποτα άλλο. Έχουμε δημιουργήσει με λίγα λόγια εδώ ένα κενό γράφημα. Εδώ τοποθετούμε τις γραμμές πλέγματος και, συγγνώμη, προσέξτε λίγο τώρα, γραμμή νούμερο 6. Η γραμμή νούμερο 6 περιέχει, όχι σε διάνυσμα, αλλά σε κελί, προσέξτε λίγο τη χρήση εδώ των άγκιστρων, τις χώρες με κωδικοποίηση των δύο χαρακτήρων, με λίγα λόγια το κείμενο που θέλουμε με το οποίο θέλουμε να αντικαταστήσουμε τα σημεία της κουκίδας, το διάγραμμα διασποράς. Είναι οι χώρες D που είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Κύπρος. Αντίστοιχα τώρα από κάτω έχουμε δύο διανύσματα τιμών, και αντίστοιχα εννοώ ότι το 78,4 που βλέπετε εδώ αναφέρεται στη Γερμανία, το 93,5 αναφέρεται στην Γαλλία κτλ. Προσοχή δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε τοποθετήσει, έχουμε συλλέξει ή έχουμε τέλος πάντων κάνουμε αναθέσεις τιμών σε αυτά τα δεδομένα. Είναι αδιάνυσμα τιμών που περιέχει το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κάθε χώρας. Και στη γραμμή 7 είναι το deficit, είναι το ποσοστό του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης. Τα δεδομένα αυτά, σας το ξαναλέω, έχουν ληφθεί από το site της Eurostat. Τώρα προσέξτε λίγο τι κάνουμε. Εδώ στη γραμμή 10. Στη γραμμή 10 δίνουμε την εξής οδηγία, ότι θέλουμε να τοποθετήσουμε κείμενο πάνω στο γράφημα, γι' αυτό και καλούμε τη συνεντολή εδώ, την συνάρτηση text. Το κείμενο αυτό θα έχει συντεταγμένες που στον οριζόντιο άξονα προέρχονται από το διάνυσμα debt, στον κάθετο άξονα από το διάνυσμα deficit, στις τιμές που υπάρχουν στο debt και στο deficit, δηλαδή σε κάθε σημείο που αντιστοιχεί στα διανύσματα αυτά εδώ, θα τοποθετηθεί το αντίστοιχο σημείο από τη συλλογή τιμών country, από τη χώρα δηλαδή, και τα δεδομένα αυτά θα αναπαρασταθούν. Όπως βλέπετε εδώ, με μπλε χρώμα, το χρώμα τους δηλαδή θα είναι το B, το blue, το μέγεθός τους θα είναι το 18, το κείμενο δηλαδή η γραμματοσειρά θα έχει μέγεθος 18, και bold θα είναι το στυλ, θα είναι έντονα αυτά τα γράμματα. Τα υπόλοιπα νομίζω σας είναι απλά και γνωστά με σχέση με τους τίτλους αξώνων, και το μέγεθος της γραμματοσειράς, της ετικέτες κτλ. Προσοχή λίγο εδώ στο μέγεθος, στο εύρος των αξώνων, θα πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλα. Τα νούμερα εδώ που έχουμε και οι αριθμοί είναι πολύ αρκετά διαφορετικοί. Το χρέος όπως ξέρετε σαν ποσοστό μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο και πάνω από το 100%, και το έλλειμμα μπορεί να είναι μεγάλο αλλά όχι τόσο πολύ, όπως επίσης το έλλειμμα το συμβολίζουμε με αρνητικές τιμές. Σπάνιο πράγμα να έχει κανείς πλεόνασμα στη σημερινή εποχή. Το αποτέλεσμα αυτών των εντολών που δίνουμε εδώ είναι τούτο εδώ. Ένα πράγμα που θέλω να προσέξετε είναι λίγο το εξής, ότι ενώ με τα σημεία και τις κουκίδες είμαστε ακριβείς, με το κείμενο χάνουμε λίγο σε ακρίβεια. Για παράδειγμα, όταν εδώ γράφουμε DE, που ακριβώς είναι το έλλειμμα, γιατί το DE, κοιτάξτε λίγο στον κάθε άξονα, ξεκινάει από εδώ και τελειώνει εδώ. Για παράδειγμα, που ακριβώς είναι το DEPT, γιατί
Από εδώ ξεκινάει το D και εδώ τελειώνει το E. Υπάρχει δηλαδή ένα εύρος. Κατά προεπιλογή να έχετε υπόψη σας ότι το κείμενο αυτό στον οριζόντιο άξονα το τοποθετούμε εδώ στην αρχή. Αν θα δείτε δηλαδή το έλλειμμα της Γερμανίας είναι το χρέος είναι 78,4 και είναι τούτο εδώ, λίγο κάτω από το 80. Από εκεί που αρχίζει το κείμενο δηλαδή είναι η τιμή του οριζόντιου άξονα, ενώ ο κάθετος άξονας είναι στη μέση. Αν θα δείτε το εδώ είναι, το έλλειμμα είναι το 0 και το 0 είναι ακριβώς εδώ που είναι το μέσον του γράμματος D. Το ίδιο ισχύει για όλα αυτά εδώ πέρα τα σημεία. Έχετε υπόψη σας με λίγα λόγια ακριβώς ότι με λίγα λόγια έχετε υπόψη σας ότι τα σημεία δεν μας δίνουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με τους χαρακτήρες, με τις λέξεις. Αναγκαστικά θα κάνουμε έτσι οπτικά κάποιο trade-off, κάποια υποχώρηση όσον αφορά την ακρίβειά μας, αν θέλουμε να έχουμε αυτά τα σημεία. Με τον τρόπο αυτό όμως πετυχαίνουμε να δώσουμε στο γράφημα μία επιπλέον πληροφορία, την οποία θα τη χάναμε αν είχαμε μόνο σημεία. Για παράδειγμα, αν είχαμε μόνο σημεία, θα παίρναμε αυτές τις κουκίδες εδώ για τις 7 τιμές που 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 σωστά που έχουμε δώσει, αλλά δεν θα ξέραμε ποια είναι η Γερμανία, ποια είναι η Ελλάδα, ποια είναι η Κύπρος κτλ. Κάτι που μπορούμε να το πετύχουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Κάτι που μπορείτε να κάνετε σαν άσκηση εδώ είναι να προσπαθήσετε τώρα πια να κάνετε ένα διάγραμμα το οποίο έχει και τα σημεία και τους τίτλους με τις χώρες, είτε σαν λέξεις όπως για παράδειγμα είναι Ελλάδα, Ιταλία κτλ, είτε με τους κωδικούς τους όπως τους έχω κάνει εγώ εδώ. Αν το προσπαθήσετε, καλή επιτυχία, το γράφημα είναι εξαιρετική άσκηση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το μικρό βίντεο σχετικά με τα διαγράμματα διασποράς και πάλι θα ήθελα να σας τονίσω την μεγάλη τους χρησιμότητα που έχουν στην αναπαράσταση και στα πρώτα βήματα ανάλυσης δεδομένων. Καλή μας επιτυχία στην ανάλυση δεδομένων.